Είμαι ο Φουρλάκης ο Στράτος, παιδιά. Είμαι ο πρόεδρος ενός περιβαλλοντικού συλλόγου. Είμαι ένας από τους 130 της πρωτοβουλίας. Η πρωτοβουλία έχει 130 συλλόγους. Οι 130 συλλόγους περιέχει μέσα και σχολεία και συλλόγους γονέων και δαιμόνων και περιβαλλοντικούς συλλόγους. Και σίγουρα δεν περιέχει κόμματα. Θέλω να το τονίσω αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τι ήρθαμε να κάνουμε σήμερα εδώ πέρα? Εδώ ήρθαμε να κάνουμε μια αυτοκινητοπομπή, μια διαμαρτυρία, μια πρωτότυπη διαμαρτυρία. Μετά από το περιβόητο lockdown που όλοι είμαστε ζορισμένοι, αλλά δεν μπορούμε να ανεχτούμε τη διαδικασία μιας σκάφης απορριμμάτων, μιας καρκινογόνας σκάφης απορριμμάτων εδώ στην πόλη μας. Εμείς σήμερα θα κάνουμε μια πορεία με όσους περισσότερους συλλόγους μπορούμε και βλέπουμε ότι έχουμε αρκετό κόσμο ήδη, έχουν μαζευτεί αρκετά αυτοκίνητα ευτυχώς. Θα κάνουμε μια πορεία που θα περάσει από τη Σταυρούπολη, από τις γειτονιές της Σταυρούπολης, θα περάσει από τις γειτονιές της Πολύχνης, των Μετεώρων, της Ευκαρπίας και θα καταλήξουμε μπροστά με το καλό στην πύλη της εν λόγω εταιρείας. Θέλουμε να διαμαρτυρηθούμε γιατί δεν μπορούμε να ανεχτούμε μια ακόμη επιβάρηση της ατμόσφαιρας εδώ στην πόλη. Θέλω να τονίσω, όπως είπα και στην αρχή, δεν έχει να κάνει εδώ πέρα με πολιτικές και με κόμματα. Έχει να κάνει με τον κόσμο που δεν μπορεί να ανεχτεί μια μόλυνση. Αυτή είναι και μόνο η διαδικασία. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Δεν θέλουμε να μας προσπαθούν να μας εγκαταλειφθεί κανένας και θέλουμε να φτάσουμε στο στόχος μας να αντισταθούν οι πολίτες, πολύ απλά, απλοί πολίτες, αυτή τη διαδικασία που έρχεται και πλησιάζει κοντά μας. Η άδεια έχει δοθεί και πρέπει οπωσδήποτε να πάρθει πίσω. Δεν θα μπορέσουμε να ανεχτούμε άλλο κάτι τέτοιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.